Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να εισηγούμε το πρώτο νομοσχέδιο της θητείας μου ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα. Ένα νομοσχέδιο που ενισχύει στην πράξη όλους τους Έλληνες αγρότες και παραγωγούς. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ότι όλοι οι φορείς, ο ίδιος ο αγροτικός κόσμος, αλλά και η αγορά, τοποθετήθηκαν υπέρ του νομοσχεδίου. Είδα όμως και κάτι ακόμα, ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε ένα υποδηματικό πλαίσιο κοινοβουλευτικού διαλόγου τις προηγούμενες μέρες, εκφράστηκαν θετικά για την νομοθετική πρωτοβουλία, επισημένοντας βεβαίως όλα τα κόμματα τις ιδιαίτερες ανησυχίες τους και κάποιες επιμέρους διαφωνίες στο νομοσχέδιο αυτό. Και θα είναι πραγματικά σημαντικό για τον αγροτικό κόσμο στο σύνολό του, αλλά και για την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, να το υπερψηφίσουν, όπως άκουσα, όλα τα κόμματα ή έστω το μεγάλο μέρος των πτερήγων της Βουλής. Και εδώ θέλω εξ αρχής να σας πω και το εξής, ότι η φιλοσοφία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και η δική μου προσωπική αντίληψη για την πολιτική, έγκυται στη σύνθεση των απόψεων και όχι στο στήρο δογματισμό. Είμαστε, όπως πολλάκις έχω αναφέρει, ανοιχτοί στο να ακούμε προτάσεις και αν αυτές είναι βάσιμες και υλοποιήσιμες, να τις υλοποιούμε. Γνώμας μας, άλλωστε, δεν είναι το πρόσκαιρο πολιτικό όφελος, αλλά η ουσιαστική δουλειά προς όφελος του ελληνικού λαού και συγκεκριμένα για όλους τους Έλληνες αγρότες. Στο πλαίσιο αυτό, κυρία Αδαμοπούλου, αν νομίζετε ότι πράγματι δεν έχουμε πάρει πρωτοβουλίες υπέρ των αγροτών, εγώ έχω συζητήσει με στελέχη του κόμματος που ασχολούνται για τα αγροτικά θέματα. Είμαι ανοιχτός και να μου στείλετε συγκεκριμένες προτάσεις και να έρθετε να τις συζητήσουμε. Και οποιαδήποτε κατεύθυνση θεωρείτε ότι είναι σωστή και ίσως να μην την έχουμε σκεφτεί, είμαστε ανοιχτοί να τις συζητήσουμε. Θέλω επίσης στο πλαίσιο αυτό να δώσω κάποιες απαντήσεις στους εισηγητές των κομμάτων και στους συναδέλφους που μίλησαν πριν, κάποιες λίγες, και βεβαίως δεν θα παρασυρθώ, στην πρωτολογία μου τουλάχιστον, να απαντήσω και να μπω σε γενικότερη πολιτική ή παραπολιτική συζήτηση άσχετα με την εξαιτερικά χρήσιμη, απαραίτητη, θα έλεγα, σημερινή νομοθετική μας πρωτοβουλία. Το κάνω αυτό κυρίως από σεβασμό για την ουσία του νομοσχεδίου και από σεβασμό προς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αγρότες και αγρότησες που από αυτό το νομοσχέδιο θα κερδίσουν πολλά. Συγκεκριμένα, αναφερθήκατε ο εισηγητής του Κινάλ στις μεταχρονολογημένες επιταγές. Υπάρχει, κύριε συνάδελφε, ρητή αναφορά στην στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 3 ότι η παράδοση μεταχρονολογημένης επιταγής δεν αποτελεί εξόφληση σε σχέση με αυτό που είπατε. Όσον αφορά σε αυτό που είπε η κυρία Κομνινάκα, στους ορισμούς του άρθρου 2 και στην έννοια του όρου προμηθευτής ρητά ορίζεται ότι αφορούν και ενώσεις οργανώσεων, άρα και όλους τους συνεταιρισμούς και όλους τους συλλόγους. Όσον αφορά σε αυτό που είπε ο κύριος Βιλιάρδος, η καταγραφή των αλλοιώσιμων και μεταποιούμενων προϊόντων θα γίνει με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια, ώστε να μην έχουμε κανένα από τα προβλήματα που φοβάστε. Και σε αυτό το πλαίσιο, ειλικρινά το λέω, η συνδρομή σας και οι σκέψεις σας είναι χρήσιμες. Ελάτε να διαμορφώσουμε μαζί, πριν βγάλουμε την υπουργική απόφαση, το πώς θα γίνει αυτή η κατηγοριοποίηση. Κατέθεσα λοιπόν στο πλαίσιο ακριβώς αυτό και σχετική νομοτεχνική βελτίωση, αποδεχόμενος ουσιαστικά την πρόταση της αντιπολίτευσης αλλά και πολλών εκ των φορέων που ήρθαν στη διαβούλευση
για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του προτινόμενου σχεδίου νόμου στους αγοραστές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ, αντί για τα 2 εκατομμύρια που προέβλεπε το σχέδιο νόμου. Είναι μια σοβαρή και τεκμηριωμένη πρόταση, στην οποία με μεγάλη χαρά κάνουμε αποδεκτή, αφού βελτιώνει ακόμα περισσότερο το νομοσχέδιο που συζητούμε. Η πατρίδα μας, ειδικά αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά, εξαιτίας της πανδημίας, χρειάζεται πολιτική με υπευθυνότητα. Όχι ακραίες αντιπολιτευτικές κορώνες, όχι χαρακτηρισμούς πεζοδρομίου. Η κοινωνία μας έχει προχωρήσει μπροστά, αφήνοντας πίσω την εποχή που ο πολιτικός αντίπαλος ήταν εχθρός. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε και εμείς όλοι για να δώσουμε το καλό παράδειγμα εδώ μέσα στη Βουλή. Η αντιπολίτευση να καταθέτει σοβαρές προτάσεις και η κυβέρνηση, όταν κρίνει ότι αυτές είναι ωφέλιμες για τον τόπο, να τις υιοθετεί. Χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες, αυτός είναι ο δρόμος της πολιτικής που εμείς προτάσουμε. Ο δρόμος του ειλικρινούς και γόνιμου διαλόγου, της ανταλλαγής απόψεων, της σύνθεσης και όχι της αποδόμησης. Σας καλώ λοιπόν και εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να μην επιτρέπετε να κυριαρχούν και να δίνουν τον τόνο στο κόμμα σας οι ακραίες φωνές, όσες είναι, που υπάρχουν στις τάξεις σας. Φωνές που τρέφονται από το χάος και την αταξία, την πόλωση και το διχασμό. Ας γίνει αυτή η συνενετική διάθεση και αυτό το νομοσχέδιο η αρχή ενός γόνιμου και ειλικρινούς διαλόγου με ουσιαστικά αποτελέσματα για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Το νομοσχέδιο αυτό, όπως ανέφερα και στην Επιτροπή, συνιστά μια μεγάλη τομή. Για πρώτη φορά η παραγωγή μας θα πληρώνονται σε 30 μέρες για τα λιώσιμα προϊόντα και σε 60 μέρες για τα υπόλοιπα γεωργικά προϊόντα. Και πράγματι, όπως ανέφεραν και η εισηγήτρια και ο κύριος Αποστόλου από το ΣΥΡΙΖΑ, οι ίδιοι είχαν θεσπίσει τον νόμο 4492 του 2017. Εξέδωσαν όμως, το είπα και χθες στην ομιλία μου στην Επιτροπή, την εφαρμοστική του υπουργική απόφαση το Φεβρουάριο του 2019, 1,5 δηλαδή χρόνο ολόκληρο μετά την ψήφιση του νόμου τους. Επιπλέον, η πλατφόρμα που είχε προβλεφθεί από εκείνο τον νόμο ήταν δυσκίνητη και γραφειοκρατική. Δεν λειτουργήσε ποτέ στην πράξη, δεν αγκαλιάστηκε από τους παραγωγούς που δεν είδαν σε αυτήν την προστασία που απέβλεπαν. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπα χτες στην Επιτροπή, είναι καταχωρημένα στα πρακτικά. Θέλω απλά να δώσω εδώ στα πρακτικά ένα σημείωμα της υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εμπεριέχει τους λόγους για τους οποίους ο προκάτοχός μου στο Υπουργείο πήρε αυτή την απόφαση, η οποία νομίζω ότι ήταν σωστή και δεν είχε πολιτικό στόχο, είχε ουσιαστικό στόχο να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Σας δίνω αυτή για τα πρακτικά. Ευχαριστώ. Για να είμαι σαφής, όπως το έκανα και χθες, είμαι βέβαιος ότι οι προθέσεις ήταν αγαθές και καλοπροαίρετες τότε στην εποχή της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα. Άλλωστε, και η Νέα Δημοκρατία τότε ως αντιπολίτευση δια της εισηγήτριάς μας και νυν υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αραμπατζή, είχε υπερψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο επί της αρχής. Οι προθέσεις λοιπόν οι δικές σας ήταν καλές, όμως η αλήθεια είναι ότι στην πράξη δυστυχώς δεν καταφέρατε να υλοποιήσετε αυτόν τον νόμο ουσιαστικά και προς όφελος των παραγωγών. Και χαίρομαι που σήμερα έρχεστε και επιβεβαιώνετε την τότε νομοθετική σας βούληση, ψηφίζοντας, όπως είπατε, δια της εισηγήτριάς σας, επί της αρχής το νομοσχέδιο αυτό. Με λίγα λόγια, όπως είπα, ορίζουμε σε αυτό το νομοσχέδιο συγκεκριμένους χρόνους μέσα στους οποίους πρέπει να πληρώνεται η παραγωγή μας για τα προϊόντα τους και τελικά διασφαλίζουμε τον ελεύθερο ανταγωνισμό χωρίς στρεβλώσεις, βάζουμε δίκαιους κανόνες που ισχύουν για όλους, εγγυόμαστε στην πράξη ότι κάθε καταγγελία για αθέμητες πρακτικές θα γίνεται με ασφάλεια και θα εξετάζεται με σοβαρότητα. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, στηρίζουμε λοιπόν τελικά τον Έλληνα παραγωγό και προωθούμε την ελληνική διατροφή. Έχω τη βαθιά πεποίθηση
ότι είναι ένα νομοσχέδιο που έρχεται να προστατεύσει τους αγρότες μας, αλλά και να δώσει τον τόνο, το στίγμα της επόμενης μέρας μετά την πανδημία. Μια μέρα που θα πρέπει να βρει, και εδώ συμφωνώ με όλους όσους το θέσανε σε αυτό το πλαίσιο, τον αγροτικό μας κόσμο όρθιο, ικανό να συμμετέχει με όλες τις δυνάμεις του στην αναδιάρθρωση της χώρας και της οικονομίας μας. Η εμπρόθεσμη πληρωμή των παραγωγών μας, η απαγόρευση λεόντιων συμβάσεων σε βάρος τους, παρέχει την προστασία την οποία χρειάζονται. Τους επιτρέπει να ζήσουν οι οικογένειές τους, αλλά και να επενδύσουν στη γη τους, να προβούν σε πιο ρεαλιστικά και βιώσιμα σχέδια για το μέλλον τους. Κομβικό ρόλο σε αυτό, στο μέλλον τους δηλαδή, και ξαναλέω σε αυτό το σημείο ότι οι προτάσεις σας δεν είναι απλά αποδεκτές, είναι χρήσιμες σε αυτό το διάλογο τον οποίο θα κάνουμε. Σε αυτό λοιπόν το μέλλον, κομβικό ρόλο θα διαδραματίσει το Ταμείο Ανάκαμψης, το εργαλείο αυτό το οποίο θα οδηγήσει στην Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών, στην Ελλάδα που θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιστοιχούν περίπου 1,5 δις ευρώ πριν τη μόχλευση με τα ιδιωτικά κεφάλαια και εμπεριέχω σε αυτό την κρατική συμμετοχή. Μαζί λοιπόν και με το περίπου 1,6 δις του μεταβατικού, των 2 ετών της μεταβατικής περίοδου και συνολικά το πακέτο των περίπου 19,5 δις της καινούριας ΚΑΠ, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά έργα υποδομής, τα οποία θα είναι αυτά που θα αλλάξουν τον αγροδιατροφικό τομέα ουσιαστικά. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι τομείς στους οποίους θα επενδυθούν τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα αντανακλούν ουσιαστικά τις μεγάλες ανάγκες του χώρου, το μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, τα αρδευτικά, την ψηφιοποίηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον, με ψήφο εμπιστοσύνης στους νέους παραγωγούς μας, και είδατε ήδη το πρόγραμμα νέων αγροτών που είναι υπερενισχυμένο σε σχέση με τα προηγούμενα, που θα αποτελέσουν το μέλλον της χώρας μας και της ελληνικής γεωργίας για τις επόμενες δεκαετίες. Βεβαίως, όπως γίνεται αντιληπτό και το είπε άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το σχέδιο αυτό δεν αφορά μια κυβέρνηση, δεν αφορά μια υπουργική θητεία, δεν αφορά προφανώς ένα κόμμα. Γι' αυτό και χθες έγινε μια αναλυτική συζήτηση και παρουσίαση του σχεδίου εδώ, σε αυτή την αίθουσα, από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να υπάρξει η ζήμωση ακριβώς αυτή μεταξύ των κομμάτων, να διατυπωθούν θέσεις, απόψεις, αλλά πρωτίστως προτάσεις. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Προτάσεις έξυπνες και υλοποιήσιμες. Σας προσκαλώ λοιπόν και για τα κονδύλια και για τις δράσεις που αντιστοιχούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να έρθετε να συζητήσουμε, να καταθέσετε τις προτάσεις σας και τις σκέψεις σας. Να συνδιαμορφώσουμε ουσιαστικά δηλαδή το μέλλον των επόμενων γενεών και των Ελλήνων παραγωγών. Αυτό ισχύει και για να καλύψει τις ανησυχίες σας, που είναι και δικές μας ανησυχίες, το πώς αυτός ο καλός, ο σωστός νόμος θα εφαρμοστεί σωστά. Σε αυτό το πλαίσιο και με την εμπειρία όσων έχουν περάσει από τη δημόσια διοίκηση, αλλά και άλλων που είναι από την ελεύθερη αγορά, εγώ ειλικρινά περιμένω να δούμε μαζί πώς μπορούμε να κάμψουμε και τις περίεργες οδούς που έλεγε η συνάδελφος από το Κομμουνιστικό Κόμμα πριν, αλλά και παραθυράκια τα οποία υπάρχουν, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε στην πράξη αυτό το νομοσχέδιο που σήμερα ψηφίζουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιδιώκει παράλληλα τον επαναπροσδιορισμό του rebranding του πρωτογενούς τομέα. Βασικές αρχές αυτής της προσπάθειας είναι η εξωστρέφεια, η ψηφιοποίηση, η εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών μας, η ανάπτυξη πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον, με σεβασμό στην πολιτική του Green Deal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εφαρμογή της πολιτικής από το αγρότημα στο πιάτο, με στόχευση την ανάδειξη των αστήρευτων πλεονεκτημάτων της ελληνικής διατροφής, η οποία είναι κάτι παραπάνω από ένα brand name,
είναι, και έτσι πρέπει να το προβάλλουμε, ένας άλλος τρόπος ζωής. Ο πρωτογενής τομέας, το έχω πει σε όλους τους τόνους, το επαναλαμβάνω και τώρα άλλη μια φορά, δεν προσφέρεται για στήρα αντιπολίτευση. Δεν προσφέρεται για κοκορομαχίες παλαιού τύπου. Αντιθέτως, απαιτεί συνεργασία και σύνθεση απόψεων. Ας είναι λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο η ευκαιρία σύμπλευσης των πολιτικών μας δυνάμεων προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους όσους εργάστηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ιδιαίτερα τους συνεργάτες στο γραφείο μας και ιδιαίτερα την νομική σύμβουλο, την κυρία Γκολφινοπούλου, οι οποίοι δουλέψανε πάρα πολύ, όχι μόνο στο να γραφτεί ένα καθαρό, κρυστάλλινο νομοσχέδιο και να μην είναι αυτά τα νομοσχέδια που έχουμε συνηθίσει που μας μπερδεύουν όλους, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και έναν ουσιαστικό εξαντλητικό διάλογο με όλους τους φορείς και με όλους όσους επηρεάζονται από τη μια ή από την άλλη πλευρά από αυτό το νομοσχέδιο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά, όπως το έκανα και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τις υπηρεσίες της Βουλής και τους υπαλλήλους της Βουλής, του Εθνικού μας Κοινοβουλίου που είναι και εδώ σήμερα, αλλά είναι και στα γραφεία τους, και είπε η συνάδελφος πριν ότι πιθανόν να μην ακολουθούμε τα μέτρα. Όλοι έχουμε ανάγκη να ακολουθούμε τα μέτρα, αλλά καλές είναι οι παρενέσεις, όμως καλό είναι να δίνουμε και τα εύσημα. Εγώ λοιπόν τους ευχαριστώ και για την συνεργασία, αλλά και για τις ώρες που βάζουν, έτσι ώστε εμείς να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Και σας ευχαριστώ και εσάς όλους και για την κριτική την οποία κάνετε την καλόπιστη και για τις προτάσεις σας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι και στα επόμενα βήματα και στις επόμενες πρωτοβουλίες που θα πάρουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.